Έχουμε ακούσει άπειρα εδώ μέσα. Εκπληκτικά. Και από τους μεν και από τους δεν. Τους δε. Έχουμε ακούσει απίστευτα. Απίστευτα. Δηλαδή το πιο αυτό που ακούσαμε, κύριε Ιεραπετρίτη, και δεν είναι δικό σας μόνο, είναι όλης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απίστευτα αυτά που λέτε. Εσείς που υποστηρίζετε, υποτίθετε, τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Δικτατορία είναι. Δικτατορία της αστικής τάξης. Και το λέμε ομά, κυριολεκτικά. Ποια δημοκρατία? 50 έδρες μπόνους. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι ληστεία. Είναι κλοπή της θέλησης του ελληνικού λαού. Για να φτιάξετε τι? Σταθερές κυβερνήσεις που θα κάνουν τι? Που θα τσακίζουν το λαό. Και θα του βάζουν συνέχεια εκβιαστικά διλήμματα. Δεν το λέω μόνο για εσάς. Παρακολουθώ τη συζήτηση και έχουμε βγει από τα ρούχα μας. Υπάρχουν και όρια στην επιχειρηματολογία. Αλλά αυτό λέγεται και ο λίγο ξεφτιλισμός. Αλλιώς να μετράει ψήφος η δικιά μου και αλλιώς να μετράει η δικιά σας. Δεν το κατάλαβα. Γιατί τι έχετε εσείς περισσότερο? Και εννοώ για τις εκλογές όπως γίνονται. Και εννοώ για άλλα τα κόμματα. Ακούσαμε απίστευτα και από την πλευρά. Θα απαντήσει αύριο ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ότι δήθεν την κρίση και την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία την έφεραν τα εκλογικά συστήματα. Έλεος. Έχετε γίνει πλυντήριο του αμερικάνικου υπεραλισμού. Έχετε πει ότι η κρίση που ήταν καραμπινάτη καπιταλιστική κρίση οφείλεται στα λαμόγια, οφείλεται στο ένα και στο άλλο. Λαμόγια σε όλη την οικουμένη. Λαμόγιο είναι όλος ο καπιταλισμός με αυτή την έννοια. Αθωώνεται το σύστημα, κερδίσατε ένα κίνημα που ξεσηκώθηκε κόντρα στην κρίση τότε, βγήκαν μάζες μεγάλες στο δρόμο και τι τους κάνατε? Τους πουλήσατε κυριολεκτικά. Τους είπατε ότι για αυτά που γίνονται φταίει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και όχι το σύστημα. Και άμα έρθουμε εμείς και κάνουμε κυβέρνηση, θα αλλάξουν όλα και φέρατε το τρίτο μνημόνιο. Όλα αυτά τα ακούσαμε. Όμως, κύριε Γεραπετρίτη, θα ήθελα, εγώ δεν σας άκουσα γιατί ήμουν στο δρόμο. Αλλά με ενημερώσαν. Φαντάζομαι ότι δεν είστε από εκείνους που είσαστε διάβαστοι. Το να λέτε ότι η απλή αναλογική έφερε τη Βαϊμάρη και η Βαϊμάρη έφερε. Ναι, η Βαϊμάρη έφερε την απλή αναλογική. Μισό λεπτό, μισό. Προσέξτε. Προσέξτε και διορθώστε. Το ότι η Βαϊμάρη έφερε την απλή αναλογική και η απλή αναλογική έφερε το Χίτλερ, αυτό είναι, πώς να πω, ανιστόρητο. Να σας πω πώς έφερε το Χίτλερ και βγαίνει και διαψεύσετε το. Πώς ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία? Έγινε σύσκεψη όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Καταγεγραμμένα. Siemens, περιμένετε, μην βιάζεστε μέχρι το τέλος. Siemens, Bosch, Krupp Thyssen, όλες οι υπόλοιπες και αποφάσισαν να παραδώσουν την εξουσία στο φασιστικό νεοναζιστικό κόμμα. Που το ναζιστικό νεοφασιστικό κόμμα είναι γνήσιο και όχι νόθο τέκνο του καπιταλισμού. Και την επόμενη μέρα ή μετά από 2-3 μέρες έγινε σύσκεψη των τραπεζών, των τραπεζιτών, οι οποίοι αποφάσισαν και πήγαν στο Χίντεμπουργκ και του είπαν, αυτά είναι και καταγεγραμμένα όλα ιστορικά, να παραδώσει την εξουσία του Χίτλερ. Γιατί το κάναν αυτό? Για ποιους λόγους? Γιατί πίστευαν ότι ο νεοναζισμός τότε μπορούσε να διεξάγει τον πόλεμο για να ανακτήσει ο γερμανικός υπεραλισμός και ο καπιταλισμός τα χαμένα εδάφια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Πού κολλάει λοιπόν η Βαϊμάρη, να πω και την άλλη ιστορική αλήθεια? Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας τότε πρότεινε συνασπισμό αντιφασιστικό στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο απέρριψε αυτή την πρόταση και γι' αυτό βγήκε ο Χίτλερ όπως βγήκε. Δεν ήταν αυτή η αιτία, άλλη ήταν. Θα βρεις κανένα άλλο κόρμα. Αυτή είναι η πραγματική ιστορική πραγματικότητα. Και επειδή ζούμε σε εποχές ιστορικού αναθεωρητισμού και πρόστιχη διαστρέβλωση της ιστορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές τις δυνάμεις σήμερα που βρίσκονται προσωρινά, λέμε, στην εξουσία, γι' αυτό θα έλεγα ότι τουλάχιστον οι Έλληνες ευρωβουλευτές, η πλειοψηφία τους, έχουν κρατήσει μια διαφορετική στάση. Για λόγους που μπορεί να είναι εξηγήσιμοι. Επομένως, αν δεν είπατε αυτά, βγέστε το και πέστε το. Τελειώνω, δεν έχω. Απλώς λέω ότι στις εποχές που ζούμε, δεν μπορεί να σφυρίζετε αδιάφορα. Όχι εσείς, λέω γενικά. Γιατί παραδείγματος χάρη τώρα,
Καλά τα είπε ο κύριος Τζανακόπουλος για τον φασισμό, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Τραμπ είναι διαβολικά καλός. Αυτόν που τον στήριξε η Ku Klux Klan. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκανδαλίδη? Ή λέω ψέματα? Μα, λέω. Γιατί βλέπω ότι χαμογελάτε. Επομένως, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ιδιαίτερα σήμερα που η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει ουσιαστικά αθώωση της φασιστικής οργάνωσης εγκληματικής δολοφονικής της Χρυσής Αυγής. Και οι οποίοι λένε σήμερα θα ξαναγυρίσουμε χρησιμοποιώντας το σύνθημα του Γκέμπελς. Όταν λοιπόν μιλάμε για φασισμό, δεν μπορείτε να πω. Είναι γνήσιο, ξαναλέω, τέκνο του καπιταλισμού. Όταν δεν μπορεί με την αστική δημοκρατία, καταφεύγει στην δικτατορία. Όταν δεν μπορεί με τη δικτατορία, καταφεύγει σε πιο ανοιχτά φασισμό. Και ο φασισμός είναι μια μορφή εξουσίας των μονοπωλίων αυτών που κατέχουν τον πλούτο σε όλη την ανθρώπινη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.